Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Κυριακή και είναι κατεξοχήν η μέρα το upload, δηλαδή μέρα η οποία ανεβάζω πολλά βίντεο. Έχω βάλει ένα στο πάνω στο YouTube και τώρα ανεβάζω ένα στο πάνω στο Vlogs. Και έχω φυσικά και τα live τις Κυριακές και πάνω στο Games. Πάμε να σας δείξω. Μην κοιτάτε το δωμάτιό μου, είναι χάλια. Λοιπόν, εδώ τα έχω. Ανεβαίνει εδώ στο πάνω στο Dent Vlogs το βίντεο. Η αλήθεια είναι πως έχω ξυπνήσει από τις 10.30 για να προλάβω και να ετοιμάσω αυτά τα δύο βίντεο. Δεν είναι τόσο εύκολο από ό,τι καταλαβαίνετε, θέλει δουλειά και θέλει και χρόνο. Και χθες κοιμήθηκα στις 3 η ώρα για να ολοκληρώσω αυτά τα βίντεο. Αλλά μου αρέσει, έχει πλάκα. Και γενικά από ό,τι έχετε καταλάβει, έχω εντατικοποιήσει τα uploads, δηλαδή ασχολούμαι συχνά, ανεβάζω συχνά βίντεο. Διότι ακόμα μπορώ. Δηλαδή, έτσι θέλω να πιστεύω ότι ακόμα μπορώ. Γιατί φοβάμαι ότι στη συνέχεια αυτή τη χρονιά θα δυσκολευτώ κάποιες φορές πραγματικά να ανεβάζω. Αλλά ακόμα, εφόσον μπορώ, το κάνω και εμπλουτίζω το κανάλι με περιεχόμενο. Γι' αυτό και σήμερα τραβάω βίντεο. Είναι μια απλή καθημερινή Κυριακή. Καθημερινή, τέλος πάντων. Μια απλή συνηθισμένη Κυριακή μέχρι στιγμής. Και θα σας δείξω εδώ πώς περνάει η μέρα, καθώς και το γυμναστήριο. Okay, θα σας πάρω μαζί μου στο γυμναστήριο. Η αλήθεια είναι πως θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, διότι αν ξεκινήσουμε με τα παλιά μου τα vlog, σας έδειχνα πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τη διατροφή μου και σας έλεγα για τη γυμναστική μου. Ενώ τώρα τα τελευταία vlog βλέπετε όλο. Βλέπετε να τρώω και να τρώω βασικά γλυκά, να τρώω φαγητά, τσιβρώμικα και τέτοια διάφορα. Το οποίο βέβαια πρέπει να τονίσω ότι είναι εξαιρέσεις, δηλαδή. Μπορεί να είναι μια φορά τη βδομάδα ή max δύο φορές τη βδομάδα. Και όλη την άλλη μέρα να τρώω τα συνηθισμένα φαγητά. Πολύ απλά αυτό επειδή είναι η ρουτίνα μου, δεν τα βάζω μέσα σε βίντεο και τα κάνω συνέχεια. Αλλά σας ζητάω συγγνώμη όπως είπα και θα συνεχίσω πάλι να σας λέω υγιεινές συμβουλές και να σας δείχνω και τη γυμναστική. Promise. Άρα αυτό τώρα που έχω να κάνω είναι να κάτσω να ασχοληθώ να φτιάξω τα τελευταία tags, τίτλους και στα social media. Έτσι περνάει δηλαδή η ώρα. Και από εκεί και μετά, μάλλον θα ξεκινήσω λίγο gaming. Επίσης ίσως είναι στα σχέδια και κάποιους καφές σήμερα, αλλά δεν ξέρω. Αν πάω τελικά, θα σας πάρω μαζί μου. Επίσης χθες ανέβασα το βίντεο γιατί πήρα το Samsung Galaxy S7. Δέχτηκα πολύ ανάμεικτα σχόλια, αλλά τέλος πάντων σας άρεσε γενικά σαν βίντεο. Και θέλω να ξέρω αν σας αρέσουν τα βίντεο τεχνολογίες, γιατί αν έχω καταλάβει έτσι από αυτά που βλέπω, σας αρέσουν πάρα πολύ. Και γενικά ενδιαφέρεστε για αυτό το πράγμα, είτε για τον εξοπλισμό, είτε για τα κινητά. Οπότε σκέφτομαι να κάνω και ένα βίντεο συγκεκριμένο για τον εξοπλισμό μου. Τα έχω πει άπειρες φορές σε διάφορα βίντεο, αλλά όλο και συνεχώς με ρωτάτε τι χρησιμοποιώ. Οπότε αν σας φαίνεται καλή ιδέα, να μου το γράψετε κάτω στα comments για να κάνω και ένα τέτοιο βίντεο. Όσο για τα δικά μου, ανεβαίνουν τώρα. Και λέω να πάω μέσα να αρχίσω να ετοιμάζω το setup για το gaming. Θα παίξω αγαπημένο παιχνίδι, Lara Croft. Όπα λάθος, πρωτού το κάνω αυτό, πρέπει να φτιάξω ένα φραπεδάκι. Το αγαπημένο. Είναι καλά, επέζησε, είναι καλά. Για μένα ο καφές δεν είναι τόσο ανάγκη όσο απόλαυση. Μου αρέσει έτσι να το φτιάχνω και να το πίνω. Γιατί άνοιξε το μάτι μου, οπότε βλέπετε, είναι ήδη ανοιχτό. Γενικά αυτό το βίντεο είναι στο concept του σχεδόν daily vlog, δηλαδή απλά από την καθημερινότητά μου που θέλω να μου γράψετε αν σας αρέσει. Γενικά σας έχω πει να μου γράψετε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, γράψτε μου τι θέλετε. Βασιστικό συστατικό για να πούμε ότι κάνετε υγιεινό τρόπο ζωής είναι το νερό. Πρέπει να πίνουμε πολύ νερό. Βέβαια αυτό είναι κάτι που το ξεχνάω αρκετές φορές, διότι όταν λείπω πολλές ώρες από το σπίτι δεν προνοώ να έχω πολύ νερό. Έχω συνήθως αυτό ένα μπουκάλι το οποίο είναι 850 ml με ένα λίτρο, αλλά να πίνετε νερό. Το κακό όταν είσαι YouTuber είναι ότι γενικά παρακολουθείς YouTube. Ας πούμε τώρα θέλω να ξεκινήσω το βίντεο, ακόμα δεν το έχω ξεκινήσει το gameplay, διότι κάθομαι και βλέπω το βίντεο που έχουν ανέβει στο YouTube σήμερα, διότι τους ξέρω όλους και πολλοί είναι φίλοι μου. Ας πούμε τώρα βλέπω της Κατερίνας ZGR το Q&A που έχει και εμένα μέσα. Και πριν είδα του Τόλι το vlog από το πάρτι μου που έβαλα και εγώ τώρα. Και πριν έβλεπα τώρα Battle και πριν έβλεπα τα πάντα. Και ακόμα έχω ακόμα να δω βίντεο.
Αυτό. Οκ, τα είδα όλα τα βίντεο μου, νομίζω, όσα έπρεπε να δω. Και συνεχίζω τώρα, φέρνω το PC μου εδώ για να αρχίσουμε τα gaming. Οκ. Να, αυτό θα παίξουμε εδώ. Ώρα να φτιάξω εδώ ένα setup. Λοιπόν, αυτά, βάζω την κάμερα εδώ και ξεκινάω το gaming, το οποίο θα τα βλέπετε εννοείται στο Panos Dent Games. Gameplays, live stream, τα πάντα, εκεί. Λοιπόν, μόλις τελείωσα το gaming, έχω εδώ τη Λάρα. Πήγε αρκετά καλά, αν και κλασικά είχα κάποια προβλήματα στην εκτέλεση. Λοιπόν, πρέπει να ντυθώ τώρα, να φορέσω τα αθλητικά μου, γιατί με περιμένει ακριβώς κάτω η Κωνσταντίνα και πάμε στο γυμναστήριο. Και θα σπάρω μαζί μου. Θα πάμε στο γυμναστήριο που πηγαίνει και η Κωνσταντίνα. Θα δείτε τώρα. Λοιπόν, αθλητικά. Έτοιμος. Λοιπόν, φοράω πάνω ένα Adidas έτσι στο θερμικό που έχω και από κάτω κλασικά το σορτσάκι μου. Προτιμώ τα μάνικα, αλλά αυτή τη στιγμή τα μάνικα μου είναι στο πλυντήριο και τα υπόλοιπα δεν τα βρίσκω. Άρα καταλαβαίνετε. Και εννοείται πάνω σε την βραχιόλη. Φοράω αθλητικά και κατεβαίνω. Γεια σου, Σταντινά. Γεια σου, παιδιά. Ετοίμη για σκληρή προπόνηση? Ναι, πλάτη. Πλάτη. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα γίνεται σχεδόν κάθε μέρα. Πάμε, κάνουμε τις προπονήσεις μας. Και, okay, είπα εδώ την Κωνσταντίνα να με τραβήξει καθώς θα κάνω. Να τον δείξω λίγο πώς να κάνει σωστά τις ασκήσεις. Ναι. Να μην σας τις δείξει λάθος. Να με διδάξει λίγο, ναι, και να σας δείξω κι εγώ κάποιες ασκήσεις έτσι για να δείτε πώς περνάει η ώρα ευχάριστα. Ναι, στο γυμναστήριο. Αυτό. Επίσης και αυτό το γυμναστήριο τώρα πηγαίνω κοντά στο σπίτι. Άρα, okay, δεν χρειάζεται να βάλω μπουφάν γιατί έχει κρύο σήμερα σχετικά. Αλλά εντάξει, είναι πολύ καλύτερα από άλλες μέρες, δηλαδή έχει ακόμα ήλιο. Και είναι Κυριακή, παιδιά, 5 η ώρα. 5 η ώρα. 5 Ελπίζω να μην έχει κόσμο στο γυμναστήριο. Κωνσταντίνα, θα κάνεις αυτό το μηχάνημα εδώ που είναι βοηθητικό, σε βοηθάει. Και εγώ θα κάνω στο κανονικό το μονόζυγο, έτσι που είναι πιο hardcore. Θα κάνω τις ασκήσεις και θα σας γράφω από κάτω πόσα set για να έχετε μια ιδέα. Μη βλογκάρω συνέχεια. Όταν δεν φοράς γάντια. Τέλος, προπόνηση. Σήμερα δεν έκανα ούτε κυλιακούς διότι είχα κάνει χθες και δεν κάνω κάθε μέρα, κάνω ένα μέρα. Και έδωσα πολύ την πλάτη και πραγματικά κουράστηκα. Και ήρθε η ώρα για ξεκούραση. Είναι Κυριακή, νέα εβδομάδα ξεκινά, πρέπει να έχουμε ενέργεια. Αλλά η προπόνηση πήγε πολύ καλά. Και τώρα γυρνάω σπίτι για να ετοιμαστώ για το live. Λοιπόν, φεύγουμε. Κωνσταντίνα, πώς πήγε η προπόνηση? Πολύ καλά. Όπως κάθε φορά, έλα. Λοιπόν, είναι 6 ώρα και είναι full σκοτάδι. Γιατί σήμερα άλλα 6 ώρα. Δεν θα το συνηθίσω αυτό εύκολα. Το καλό είναι ότι το πρωί που θα ξυπνάω για τη σχολή, δηλαδή στις 7.30 ώρα που θα είμαι στον δρόμο, θα έχει περισσότερο φως και τα πλάνα θα είναι καλύτερα από το κινητό. Έκανα και το ντουζάκι μου και τώρα αυτό που μένει είναι γενικά να μαζέψω το δωμάτιό μου και να ετοιμάσω ξανά εδώ τα πράγματα για να κάνω το live stream σήμερα. Περιμένω θα έρθει μαζί μου ο Αντώνης, αν το θυμάστε, είναι και ο διαχειριστής της ομάδας Panos Dent Games. Θα το δείτε και θα το θυμηθείτε. Θα μου κάνει παρέα σήμερα, θα παίξουμε μαζί. Οπότε αυτό. Και θα ξεκινήσω τώρα edit των παιχνιδιών που έφτιαξα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν κάθομαι στιγμή. Λοιπόν, ήρθε και ο Αντώνης εδώ. Αν το θυμάστε, όπως σας είπα από παλιό live, και μου έφερε κάτι. Θέλω τώρα να το φέρεις να το ανοίξω. Εδώ.
Πρωτού ξεκινήσουμε, τα έχουμε στήσει εδώ. Θα δοκιμάσω αυτή τη φορά με το road να κάνω το live για να δούμε πώς θα πάει. Ταραν! Πάνω στεν. Ωραία, φίλε, πολύ ωραίο είναι. Μπράβο. Μπράβο, το ζωγράφισε ο Αντώνης. Μπράβο, Αντώνη, γράψτε όλοι. Θα το βάλω κάπου εδώ, μια και έχω πορωθεί. Βλέπει και εδώ έχω πάνω στεν games. Προλάβανε. Ναι, θα το βάλω σε ένα ωραίο σημείο. Οκ. Okay. Λοιπόν, καθίσαμε, ετοιμαστήκαμε με όλο το setup εδώ. Και σε 3, σε 1, ξεκινάμε. Wish me good luck και τα λέμε στη συνέχεια. Ciao. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ δυναμικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή 104 άτομα. Πέραμε ωραία, πέραμε ευχάριστα. Αποδείχτηκε ότι είμαι τελικά καλό στο GTA. Μην ξεχάσετε να μπείτε να δείτε το GTA στο Panos Den Games. Ξεκινάω, sorry. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να σταματήσω το live stream. Έχει πάει 11 η ώρα. Ναι, έχει πάει 11. Περάσαμε τέλεια. Έφυγε και ο Αντώνης, τον αποχαιρετήσαμε. Και τώρα περιμένω από εσάς να μου πείτε την καλή νύχτα για να τελειώσω και σιγά σιγά αυτό το vlog. Πάμε! Πάμε, καλή νύχτα! Δώσε! Καληνύχτα! 100 άτομα δίνουν την καληνύχτα του σήμερα! Καληνύχτα σε όλους! Bye bye! Αυτά λοιπόν, ήρθε η ώρα για να πέσω για ύπνο, γιατί η ώρα είναι μία για την ακρίβεια. Τελείωσα ένα edit video από το gaming που έλεγα και αύριο έχω σχολή στις 8, ναι. Αν θέλετε γενικά να βλέπετε πλάνα από τη μέρα που ίσως δεν βάζω σε βίντεο, κάντε με follow στο Instagram και στο Snapchat, μην το ξεχάσετε και like στη σελίδα μου. Τώρα, η ερώτηση του vlog είναι, πώς σας φάνηκε το κομμάτι της γυμναστικής, δηλαδή το ότι σας έδειξα κάποιες ασκήσεις από την καθημερινή μου προπόνηση? Πείτε το μου κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε να δείτε παραπάνω, πώς θέλετε να το δείτε, γράψτε μου τις προτάσεις σας. Μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε εγγραφή για να μπείτε στην ομαδάρα και να μην χάνετε κανένα μα κανένα βίντεο. Αυτά. Δείτε τις σκηνές από το επόμενο vlog και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog. Ελαφρώς καλεπορημένος, είμαι φαντασμένος και φεύγω πάνω να δω τι γυρίζουν να μου πείσουν, τι άλλο θα κάνω.